κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά με πολλές αποκαλύψεις και πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να καλησπερίσουμε τη σημερινή μας παρέα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σωτήρη Μεταξά, δικηγόρο, δημοσιογράφο και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Γεια σας και καλή εκπομπή. Και φυσικά τη Χαρά τη Λεμονή. Καλησπέρα Χαρά. Καλησπέρα και από μένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με σένα Χαρά και να ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά τη δολοφονία της 63χρονη στη Χαλκίδα, καθώς σύμφωνα με τα όσα λέει και η κόρη της άτυχης 63χρονης, ο δολοφόνος προσπαθούσε να μάθει λεπτομέρειες από την κόρη του θύματος για την έρευνα της αστυνομίας. Έτσι ακριβώς, Ρούλα, δεν είχε όριο το θράσος του δολοφόνου της 63χρονης μητέρας της παιδικής του φίλης στη Χαλκίδα, ο οποίος αφού σκότωσε την άτυχη γυναίκα, επιχείρησε να ψαρέψει τη φίλη του για το αν οι αρχές έχουν κάποια στοιχεία. Η ανησυχία του τον οδήγησε να ρωτά αν η αστυνομία έχει στοιχεία του δράστη, αν παίρνουν σάλιο για DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, αν αυτή σκοπεύει να βάλει κάμερες και κάτι τέτοια. Και έγινε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όταν κλήθηκε ο ίδιος από τις αρχές για την υπόθεση. Μάλιστα, Ρούλα, τραγική ηρωνία είναι, όπως το είπα μάλιστα και χθες, ότι η κόρη του θύματος την ημέρα της δολοφονίας έπινε καφέ με το δράστη. Εκεί είναι που ο δράστης έμαθε από την παιδική του φίλη ότι η μητέρα της θα ήταν μόνη για κάποιες ώρες, καθώς έλειπε η κυρία που τη φρόντιζε, και ότι δεν ήταν κατάκητη, όπως πίστευε εκείνος. Τουλάχιστον αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί οι χθεσινές έλεγαν ότι αυτός πίστευε ότι είναι κατάκητη και την είδε ξαφνικά μπροστά του με το πι και ευνηδιάστηκε. Όλα αυτά βέβαια, το τι είναι αλήθεια και το πώς, ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η άγρια δολοφονία, θα προκύψουν από τις έρευνες των αρχών. Πάμε και να ακούσουμε πρώτα Χαρά τι λέει η κόρη του θύματος. Έτσι. Την ημέρα του πρωί, που θέλω πολύ να μάθω τελικά τι είχε σκοπό να κάνει, με πήρε μόνο στο τηλέφωνο για να μου πει να έρθει στο σπίτι για καφέ. Δικαιολογία ότι πίστευε ότι ακόμα δεν μπορώ να πάω πουθενά, γιατί ήξερε την τελευταία φορά που είχε έρθει ότι εγώ έχω μπλέξει με δύο δουλειά. Αυτά λέει η κόρη λοιπόν τη 63χρονη, του 63χρονου θύματο. Πάμε να ακούσουμε και το διάλογο Χαρά μεταξύ τη κόρη του θύματο και του δράστη. Έτσι. Δεν σου έχουν πει τίποτα, εάν έχουν βρει κάτι. Κάτι. Όχι, όχι. Κάμερες τώρα θα βάλεις. Τώρα δεν ξέρω καν αν θα μείνω εδώ. Εσύ πήγες στα δίπλα σπίτια να δεις κάμερες και τέτοια. Εγώ τι δουλειά έχω, πήγε αστυνομία σε όλα. Εντάξει, εγώ στη θέση σου θα πήγαινα. Σου παίρνουν και σάλιο, τι κάνουν. Ναι, ναι. Το σάλιο γιατί, τι είναι για... Για DNA. Και δακτυλικά αποτυπώματα και στα 10 δάχτυλα σου παίρνουν. Δεν ξέρω. Ξέρεις αν έχουν καλέσει κανέναν άλλο τώρα. Καλέσανε το και τη τώρα. Και να πούμε επίσης Χαρά ότι η ψυχραιμία και η κοινικότητα του δολοφόνου της 63χρονης φαίνεται και από το γεγονός ότι αμέσως μετά το έγκλημα πήγε για κούρεμα. Ναι. Και μάλιστα μιλάει και ο ιδιοκτήτης του κομμωτήριου που είχε πάει ο δράστης. Για να ακούσουμε τι λέει. Έρχεται όπως έρχονται οι υπόλοιποι πελάτοι, όπως μας είπε η αστυνομία, ότι ήρθε κάποιος και κουρεύτηκε εδώ πέρα, ξυρίστηκε και έφυγε. Κύριε Μεταξά, βλέπουμε εδώ πέρα τώρα για ένα έγκλημα το οποίο είναι ιδεχθέστατο, γιατί ο συγκεκριμένος και γνώριζε από μικρό παιδί το θύμα και πήγε να την κλέψει για να παίξει τα λεφτά στον τζόγο και στη συνέχεια ατάραχος έκανε βόλτες, παρηγορούσε την κόρη του θύματος και μάλιστα έκανε και ερωτήσεις για την έρευνα της αστυνομίας. Που σημαίνει ότι καρφώθηκε και από μόνος του με όλα αυτά που έκανε. Ήτανε σίγουρο ότι θα το πιάσουνε
Και είναι να απορεί κανείς με αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, με τέτοια εγκλήματα που δεν έχουν και κάποιο κίνητρο παρά μόνο κάποια ελάχιστα πενιντάρικα, εκατοστάρικα. Είχαμε δει και στο παρελθόν, θα το θυμόσαστε όλοι οι τηλεθεατές, την ψυχρό δολοφονία μιας εφοριακού που εργαζόταν τότε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, την οποία μαχαίρωσε θανάσιμα και σκότωσε κάποιος για να τη ληστέψει και της πήρε ένα κινητό το οποίο στη συνέχεια την επόμενη μέρα πήγε και το πούλησε στην Ομόνια για 20 ευρώ. Δηλαδή δεν έχω λόγια για τέτοια πράγματα. Παλιά δεν συνέβαιναν. Αν θα παρατηρήσει κάποιος ερευνητής βλέποντας τις ημερήσιες εφημερίδες της δεκαετίας του 60, αρχών 70, θα διαπιστώσει ότι τέτοια εγκλήματα γινόντουσαν 2-3 το χρόνο. Και γινόταν τεράστια συζήτηση, γράφαν οι εφημερίδες για μέρες, για εβδομάδες. Τώρα πια δεν μας κάνει και εντύπωση, γιατί συμβαίνουν καθημερινά. Πραγματικά η χώρα έχει κατρακυλήσει. Υπάρχει ένας ηθικός ξεπεσμός. Και ο τζόγος που αναφέρατε προηγουμένως είναι και αυτός ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα μου πεις τώρα, για να πληρώσει κάποιος τα χρέη από τα παιχνίδια ή από τον τζόγο θα φτάσει και στο έγκλημα. Να, που συμβαίνει και αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή, και ο δικηγόρος που θα τον αναλάβει το συγκεκριμένο, τι δικαιολογίες θα μπορέσει να προβάλλει στο δικαστήριο, που φαντάζομαι βέβαια θα είναι αμήλικτο, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα στιγερό έγκλημα, Πάντως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μεταξά, γιατί σύμφωνα και με ένα βιβλίο, το οποίο έτυχε και διάβασα και εγώ πρόσφατα, που μιλάει για εγκλήματα τα οποία συγκλώνησαν την Ελλάδα, βλέπαμε ότι είχαμε ένα έγκλημα που μπορεί να έγινε, όπως είπατε εσείς, στη δεκαετία του 50, του 60. Για λόγους τιμής, κάτι τέτοια πράγματα. Ήταν ένα έγκλημα το οποίο επασχολούσε για έναν ολόκληρο χρόνο τη χώρα και μετά μπορεί να ξαναβλέπαμε ένα τέτοιο είδους έγκλημα μετά από 10 χρόνια, μετά από 5 χρόνια. Τώρα, όσο προχωράμε, δηλαδή από το 2000 κάτι και μετά, είναι καθημερινό φαινόμενο. Να σας θυμίσω και την υπόθεση ΚΟΕΜΤΖΗ, που έγινε μέχρι και ταινία. Mm-hmm. Δηλαδή, τόσο πολύ είχε απασχολήσει αυτό το συμβάν την ελληνική κοινωνία, που τελικά έγινε και κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή, και παλαιότερα οι ληστείες που γινόταν από τον Βενάρδο, που λέγανε ο ληστής με τις γλαδιόλες, είχε πάει σε κάποιες τράπεζες και είχε πάρει, είχε ληστέψει κάποια χρήματα. Και γινόταν θέμα τεράστιο. Και σήμερα έχουμε παντού κλοπές, ληστείες, βιασμούς. Τι να πω, όλα τα αδικήματα, δηλαδή, κάθε μέρα τα δικαστήρια είναι γεμάτα. Τι να σας πω, δηλαδή, παρατηρώ να φέρνουν οι κλούβες 12, 15, 20 άτομα κάθε μέρα καθημερινά στα δικαστήρια. Ακατάπαυστα και να πηγαίνουν στα αυτόφορα. Καθημερινά λοιπόν έχουμε δολοφονίες, όπως τώρα, εκτός από τη δολοφονία εδώ της 63χρονης, έχουμε έναν άνδρα ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του. Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για έναν άνδρα από το Πακιστάν, ηλικία 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο σπίτι του δολοφονημένος, από ό,τι φαίνεται από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, συγκατοικούσε με κάποιον, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι άφαντος, και τον βρήκε ο εργοδότης του, ο οποίος άρχισε να τον αναζητά γιατί δεν εμφανίστηκε στη δουλειά. Μία πολύ περίεργη υπόθεση. Έχει ξεκινήσει τις έρευνες στο τμήμα άρθρων αποκτονιών. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε ποιος το έκανε, ούτε ο άνθρωπος με τον οποίο συγκατοικούσαν. Και φυσικά στο σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, κάτι που κάνουν τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι ίσως ο δολοφόνος είναι και ο άνθρωπος ο οποίος συγκατοικούσε μαζί του. Πολύ περίεργη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε και κάποιες μαρτυρίες για την υπόθεση. Ψηλός άνθρωπος, ο οποίος πάλι για το μεροκάματο, πολύ φιλήθηκος. Γενικά, 15 χρόνια που είμαι στο μεγαλύτερο περίπου εδώ, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Πουθενά. Άρα έμενε χρόνια εδώ, καταλαβαίνω. Ναι, πολύ χρόνια. Μένει με την οικογένειά του. Όχι, όχι, οπότε γνωρίζει η οικογένεια παντρεμένος και η οικογένεια του Πακιστάν, ξέρω, έχει 3 μικρά παιδιά. Εδώ συζούσε με κάποιους άλλους. Ναι, παροδικά. Πότε ένα, πότε άλλο, πότε δύο. Πότε... Κυριακή συνήθως μαζευόντουσαν 4-5, κάναν τώρα μπραμάζα, δεν ξέρω τι κάνανε, τέλος πάντων προσευχή τι κάνανε. Αλλά εντάξει, δεν είχαν ποτέ δικαίωμα και οι παλιότερε φορέ. Τελευταία φορά που τον είχατε δει εσεί. Εκτό το βραδάκι που έβγαλε το σκύλο για μια βόλτα στην εδώ και τον είδα που γιατί έχει κάποια περιστέρια αυτό, ταχυδρομικά αυτά, τα οποία τα είχε βγάλει στο πάνω μέρο του. Του βγήκε αντικάγγελα και τον είδα στην αυλή, περιφερότερο. Με ένα σωτάκι του κατάλληλο. Δεν ακούσατε κάποια φασαρία. Όχι.
Και σήμερα άκουσα το. Τώρα αργά το μεσημέρι μας είπε ένας γείτονας απέναντι, που προφανώς συνεργαζόταν και παλιά με λόγω της δουλειάς του, ήταν σιδεράς αυτός όπως ξέρω. Είχε δουλέψει και εδώ στο μαγαζί κάποιες φορές, σαν σιδεράς δηλαδή, και έτσι μας είπε ότι τον βρήκε σφραγμένο, όχι σφραγμένο, καρπωμένο στο στήθος και προφανώς παγωμένο. Ναι, τον ήθελα για δουλειά και μπήκα μέσα μπαίνοντας μέσα στο σπίτι. Ανοιχτό ήταν τα κλειδιά πάνω. Νόμιζα ότι κοιμάται. Πήγα το σκούντισα λίγο. Ήταν παγωμένος. Από εκεί κατάλαβα είναι πεθαμένος. Και... Δούλευε πολλά χρόνια για εσάς. Ζούσε εδώ μαζί με το σπίτι. Περιόδους, όχι συνέχεια. Και... Τον είδα στο πρόσωπο μαύρο, νόμιζα ότι είναι από γροθιές. Ήταν σκεπασμένος μέχρι το λαιμό. Τράβηξα λίγο την κουβέρτα και είδα μια... Κύριε Μεταξά, μιλάμε για ένα έγκλημα, το οποίο, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, βλέπουμε τι είναι εγκλήματα. Εσείς είναι και ιδιότητά σας τέτοια, είστε και δικηγόρος. Πραγματικά, νομίζουμε ότι δεν ζούμε πλέον στην Ελλάδα. Είναι η κατάσταση, είναι εκτός ελέγχου. Αυτό πλέον χρήζει κοινωνιολογικής έρευνας. Πρέπει να αναζητηθούν και να αναλυθούν τα αίτια και να ληφθούν μέτρα. Είναι πολλές οι αιτίες, ωστόσο θεωρώ ότι πρέπει να αναλυθούν από την πολιτεία μέτρα για αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο κατασταλτικά. Κυρίως προληπτικά. Κύριε Μεταξά. Βεβαίως, πρέπει να γίνονται έλεγχοι, ειδικά σε περιοχές που έχουμε λάθρων μετανάστες και πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι, μπλόκα να γίνονται, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, δυστυχώς, έχουν ενταχθεί σε εγκληματικές ομάδες 3, 4, 5 ατόμων και οι περισσότεροι κρατάνε πάνω τους μαχαίρια, στιλέτα, λάμες, σιδερογροθιές. Επειδή κάνουν διάφορες παράνομες πράξεις, δεν θέλω να εξειδικεύσω περισσότερο. Πάρα πολλές συμμορίες από αυτές διακινούν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Και όπως αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιες αγοραπολισίες, μεταξύ δηλαδή εμπόρων ναρκωτικών και χρηστών ναρκωτικών, πιθανόν να εμπλοφορούν και οι μεν και οι δε, γιατί ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον και αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην έχουμε μια τέτοια αιτία να υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Αλλά γενικά το εμπόριο των ναρκωτικών, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές τώρα δεν χρειάζεται να πω, τώρα τις γνωρίζουν εξάλλου οι Αθηναίοι πολίτες, ότι το εμπόριο ναρκωτικών έχει περάσει σε ξένους, σε τέτοιες πύρες. Τώρα να μην πω και εθνικότητες, δεν χρειάζεται. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι γίνεται. Κάθε τόσο τους πιάνουν. Βέβαια κάνουν και άλλα αδικήματα και σωματεμπορίες και πλαστογραφίες με ψεύτικα χαρτιά, τυπών ψεύτικα διαβατήρια, κάρτες παραμονής, ό,τι φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Κάθε τόσο συλλαμβάνουν. Αλλά και η αστυνομία τι να πρωτοκάνει, ποιο να πρωτοελέγξει, ποιο να πρωτομαζέψει. Κυκλοφορούν με αυτοκίνητα παλιά σαράβαλα τα οποία τα έχουν αγοράσει για ελάχιστα κατοστάρικα, τα οποία είναι ασυντήρητα, τα οποία είναι πολλές φορές με πλαστές πινακίδες, τους σταματάνε, τους ελέγχουν, τις περισσότερες φορές έχουν πάνω τους ναρκωτικά, έχουν μαχαίρια, έχουν όπλα. Είναι μια κατάσταση αφόρητη και τι φταίει ο Έλληνας πολίτης. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που μένανε στο κέντρο της Αθήνας, που παλιά ήταν όμορφο, ήταν γειτονιές. Αυτοί όλοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, τα πατρικά τους, εκεί που μένανε με τις οικογένειές τους, δεκαετίες του 50, του 60, και έχουν φύγει και έχουν πάει στα νότια προάστια, στα βόρεια προάστια, έχουν φύγει εκτός Αθηνών. Δεν αντέχεται, δεν υποφέρεται η κατάσταση στην Αθήνα. Να δείτε και κυρίες και δεσποινίδες που εργάζονται σε καταστήματα εστίασης, σε καφετέριες, τι τραβάνε κάθε μέρα, τι συμβαίνει. Αγοράζουν προϊόντα, τα παίρνουν και φεύγουν και δεν πληρώνουν. Κάνουν διάφορες φασαρίες, πειράζουν τις γυναίκες, τις κυρίες. Είναι τρομερό. Μπροστά μια μέρα, καθόταν μια παρέα, δύο κυρίες, έπιναν τον καφέ τους, είχαν και από μια τυρόπιτα και πέρασε ένας
και με μια απότομη κίνηση άρπαξε τη ρόπιτα από τη μία κυρία εκεί που την είχε στο πιάτο και πήγε και την έφαγε. Δηλαδή, τι να πει κανείς, δηλαδή, βλέπει απίστευτα πράγματα, άστεγους. Προηγουμένως που ερχόμουν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε μία πάροδο εκεί στο κέντρο, όπως έστριψα, ήταν ένας προφανώς αλλοδαπός, ο οποίος ήταν μέσα σε μία είσοδο πολυκατοικίας, ξαπλωμένος, που νόμιζες ότι μπορεί και να μην ζει. Και είχαν πάει κάποιοι περαστικοί και τον κοιτάζαν να δουν αν ζει ή αν απλά κοιμάται. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο. Βλέπεις τώρα σε κεντρικά σημεία των Αθηνών άστεγους, με κουβέρτες, με χαρτόκουτα και να περνάνε τουρίστες που εμείς θέλουμε το τουριστικό συνάλλαγμα και θέλουμε τουρίστες στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα να περνάνε τουρίστες και να χαζεύουν και να τραβάνε φωτογραφίες. Πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους να πάνε να τους φροντίσουν αυτούς τους ανθρώπους? Και ξέρετε τι δικαιολογία δίνουν, γιατί είχα αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα και στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπου ήμουν για 9 χρόνια δημοτικό σύμβουλο. Είχαμε και εκεί 10-12 αστέγους. Η απάντηση που λαμβάναμε από τις κοινωνικές υπηρεσίες ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί, λέει, δεν θέλουν να πάνε σε δομές. Ναι, όμως εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θέλουν ή δεν θέλουν. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και να πάνε σε κάποιες δομές. Υποχρεωτικά. Και αν έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, να αναλάβει το κράτος να τους περιθάλψει, να τους θεραπεύσει. Δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε τώρα να πηγαίνει στη σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στη Σόλωνο, στην Ακαδημία, να στρώνει μια κουβέρτα, να βάζει κάτι χαρτόκουτα και να ζητιανεύει και να κοιμάται εκεί τα βράδια. Δημιουργούνται και επεισόδια και με εμπόρους και με κατοίκους εκεί στις πολυκατοικίες, που εν πάση περιπτώσει δεν χρωστάνε και αυτοί κάτι, δεν χρωστάνε τίποτα. Στην πόρτα τους μέσα να κοιμάται ο άλλος και να βάζει χαρτόκουτα και όλα αυτά, τώρα να μην συνεχίσω. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα δούμε τα θέματα. Αντί να επιλύονται τα θέματα, συνεχώς αυξάνονται, μεγενθύνονται. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή οι κυβερνήσεις πέφτουν και τα προβλήματα παραμένουν εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Παραμένουν. Μάλιστα. Κύριε Μεταξά, θα βάλουμε εδώ τώρα μία άνω τελεία και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί. Γιατί εκτός από όλα αυτά που έχουμε, έχουμε εδώ πέρα και άλλα προβλήματα, τα οποία το κράτος δεν δίνει καμία απολύτως σημασία. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνουν με τους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι προφανώς πρέπει να πάρουν και κάποια αποζημίωση. Είχαμε χαρά τα κρούσματα καστεντερίτιδα στη Μαγνησία. Έγιναν λοιπόν οι έλεγχοι και φάνηκε ότι το νερό ήταν εμολυσμένο. Ρουλά, αυτοί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι στις κοινότητες Ριζομήλου και Στεφανοβικίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία, καθημερινά, χρησιμοποιώντας αυτό το μολυσμένο νερό, έβαζαν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Αυτό φαίνεται από τις εκθέσεις που παραδόθηκαν στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Και αυτό γιατί το λέμε? Γιατί όπως αναφέρεται στις συγκεκριμένες εκθέσεις, στους εργαστηριακούς ελέγχους στις 31 Μαΐου από τον ΕΟΔΗ διαπιστώθηκε μικροβιολογική επιβάρυνση του πόσιμου νερού, όχι μόνο από σαλμονέλα, αλλά και από ολικά κολοβακτηριοειδή και εντερόκουκους. Γι' αυτό το λόγο η αρμόδια υπηρεσία ζήτησε από το Δήμο να λάβει μέτρα αντιμετώπισης, να προχωρήσει στον καθαρισμό και στην απολύμανση των δεξαμενών και των συστημάτων αγωγών υδροδότησης και να κάνει καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου, των γεωτρήσεων και των δεξαμενών. Ζήτησε επίσης την ενημέρωση των πολιτών για την μικροβιολογική επιβάρυνση που διαπιστώθηκε, όπως και να γίνεται παρακολούθηση του δικτύου ίδρευσης. Μάλιστα, στα αρχεία που εστάλησαν στο Δήμο, η Υπηρεσία Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας λέει ότι είχε γνωστοποιήσει επανειλημμένως τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει ο Δήμος και τα μέτρα καθαρισμού που έπρεπε να λάβει. Στη συνέχεια, από το Δήμο Ρήγα Φεραίου εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ΟΕΔΗ και ακολουθεί τις υποδείξεις του, τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της Διεύθυνσης Υγείας. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Βόλου παραμένουν 5 από τα 9 παιδιά των περιοχών Ριζομήλου και Στεφανοβικίου που νοσηλεύθηκαν με συμπτώματα γαστροεντερίτιδας. Στην παθολογική κλινική εξακολουθούν να νοσηλεύονται 2 ενήλικες, ενώ στην εντατική παραμένει ο ηλικιωμένος με τα υποκείμενα νοσήματα που προσβλήθηκε από την νόσο και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Το θέμα όμως τώρα εδώ ποιο είναι? Μισό λεπτό, χαρά να καλησπερίσουμε και τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Βλέπουμε πραγματικά ότι η κατάσταση στη χώρα
έχει ξεφύγει και θα το βλέπετε. Ούτε ο κόσμος νεράκι δεν μπορεί να πιει. Δεν μπορούν να πιούν ούτε νεράκι, το νεράκι του Θεού. Ακόμα και εκεί πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχουν παντού προβλήματα. Δυστυχώς, ναι, και... αυτή είναι η Ελλάδα του 2024. Ναι, το θέμα είναι όμως τώρα τι θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να αποζημιωθούν. Το θέμα είναι, Ρούλα, ότι πρέπει να βρουν με ποιο τρόπο μολύνθηκε το δίκτυο. Η τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης έχει ελέγξει όλο το δίκτυο από τη γεώτρηση, τις δεξαμενές μέχρι και τη διακλάδωση που το νερό πάει στα δύο χωριά. Το παράξενο είναι ότι μέχρι χθες το βράδυ δεν βρέθηκε σπάσιμο από όπου θα μπορούσαν να εισχωρήσουν τα στοιχεία και αυτό κάνει κάποιους στο Δήμο να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο της δολιοφθοράς. Γι' αυτό και συνεχίζονται οι έρευνες. Πάντως είναι πολύ παράξενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει το ίδιο αντίστοιχο θέμα με την ποιότητα του νερού σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως υπάρχει αντίστοιχο θέμα στο Βαρότατο με κτίρια τα οποία προκαλούν καρκινογεννήσεις και υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με βαρέα μέταλλα. Υπάρχει και θα πρέπει να γίνει ένας πλήρης έλεγχος γιατί παίζουμε τη δημόσια υγεία. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία παίρνουν τα δισεκατομμύρια την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί να το δούνε για να έχει ο Έλληνας καθαρό νερό τα δίνουν στον κάθε χασάν ο οποίος εισβάλλει παράνομα στην πατρίδα μας. Καταλάβατε, βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2024. Χίλιες φορές θα πίναμε από την πηγή νερό όπως κάνανε πριν 100 χρόνια. Καλύτερα θα ήταν. Εδώ βλέπουμε μολυσμένο νερό. Βλέπουμε τα πάντα να είναι αυτή τη στιγμή σε επικινδυνότητα. Όχι. Όχι κύριε. Δεν σέβεται την υγεία των Ελλήνων. Τη ζωή των Ελλήνων. Πέθανε μια γυναίκα. Το θέμα ξαναλέω. Με τη μόλυνση. Και με τα εγκλήματα τα οποία γίνονται θα τα φέρουμε στην πρώτη γραμμή. Και θα σας πω το εξής. Ξέρετε ότι αναπνέουμε καρκίνο. Ξέρετε ότι σε πάρα πολλές περιοχές τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία αναπνέουμε καρκίνο από παρανομίες μεγάλων βιομηχανιών και που οι περιφερειακές ενότητες και τα αρμόδια υπουργεία κάνουν τα στραβαμάτια. Το ξέρετε ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων ανθρώπων οι οποίοι ήταν υγιέστατοι και αυτή τη στιγμή έχουν σοβαρά προβλήματα με το αναπνευστικό. Υπάρχει καρκίνος τον οποίο αναπνέουμε. Υπάρχουν περιοχές της Αττικής που υπάρχει αύξηση κρουσμάτων καρκίνου από παιδάκια μέχρι και μεγάλη ηλικία κατά 70% η αύξηση. Πού οφείλονται όλα αυτά. Υπάρχουν, ξαναλέω, εργοστάσια τα οποία παρανομούν με τις ευλογίες και την ανέχεια του κράτους και των χωρέων και δουν ανεξέλεκτα. Όπως επίσης πετάνε και εδώ πέρα σοβαρά από τα οποία σας λέω, πετάνε τοξικά απόβλητα με τη θάλασσα. Πετάνε τοξικά απόβλητα σε ποτάμια, όπου αυτό το νερό μετά πηγαίνει στη γη, όπου εκεί γίνεται καλλιέργεια. Εκεί που πηγαίνουν τα ζωάκια και τρώνε τροφή, πίνουν νερό και αμέσως μετά αυτό μεταφέρεται σε εμάς. Εδώ λοιπόν υπάρχουν σοβαρά τέτοια εγκλήματα που κανείς δεν κάνει τίποτα. Και βλέπουμε εδώ πέρα δεν μπορείς να πιείς ούτε καν νερό. Έτσι μας έκαναν. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Είμαστε εν όψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει και να δει ότι κάποιοι, οι περισσότεροι μάλλον από όλους αυτούς, οι οποίοι ζητούν την ψήφο σήμερα του ελληνικού λαού, δεν αγωνίζονται για τον ελληνικό λαό. Αγωνίζονται για τη τσέπη τη δικιά τους και για τη τσέπη κάποιων ολιγαρχών. Ο λαϊκός ορθόδοξος εκλογισμός λοιπόν είναι έτοιμος να χτυπήσει όλο αυτό το άγριο σύστημα. Θα το χτυπήσουμε μέχρι τελική πτώση. Δεν μας φοβίζουν. Θα τους κυνηγήσουμε μέχρι τέλους. Δεν γίνεται να παίζουμε τη δημόσια υγεία, δεν γίνεται να παίζουνε με την ανθρώπινη ζωή, με τη ζωή σας, τη δικιά σας και των παιδιών σας. Πρέπει λοιπόν να τους τιμωρήσουμε ψηφίζοντας σε αυτές τις ευρωεκλογές λαϊκό ορθόδοξο εξαγερμό. Ερχόμενο, συνάντησα για μία ακόμα φορά ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε απόγνωση. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το ενίκιό μας. Δεν έχουμε να πληρώσουμε
το γιατρό μας, τα φάρμακά μας. Ο κόσμος έχει πρόβλημα. Και η πολιτική της χώρας, αυτό το οποίο κάνουν είναι να δείχνει ο ένας πόσο πιο πλούσιος είναι από τον άλλον. Και να φτιάχνουν σποτάκια και πολυτελείς διαφημίσεις και να γεμίζουν μέχρι και τις στάσεις των λεωφορείων, κύριε Καμπούρη. Μόνο για διαφημίσεις. Για διαφημίσεις είναι κατάλληλοι και για προπαγάνδα. Τίποτα άλλο δεν έχουν κάνει καλά. Μόνο στις διαφημίσεις διακρίνονται και στην προπαγάνδα. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς ο κύριος Κατελάκης θα δείχνει πόσα περιουσία έχει εκατοντάδων εκατομμυρίων, πόσο Μητσοτάκης, πόσο Ανδρουλάκης, και να διαφημίζουν τα κέρδη τους και τη ζωάρα τους και τη κλειδί τους την ώρα που ο ελληνικός λαός υποφέρει και πεινάει. Αυτόν το θράσο των πολιτικών. Και είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Είναι πρόκληση για τον στοχοποιημένο ελληνικό λαό. Εγώ θέλω τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων 24 ωρών, στο οποίο πραγματικά έχουμε όλοι συγκλονιστεί αν ισχύουν. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, στα οποία αναφέρονται και καταγγέλουν βουλευτή του κυρίου Βελόπουλου ότι πρωταγωνιστεί σε υλικό το οποίο αφορά κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση βιασμού ανηλίκων. Ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα? Είναι ψεύτικα? Θα πρέπει ο κύριος Βελόπουλος να βγει και να μιλήσει. Θα πρέπει ο κύριος Βελόπουλος, επειδή υπάρχει δημοσιευμένη και μία συνέντευξη συγκλονιστική, όποιος την ακούσει, μίας γυναίκας η οποία καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι μία γυναίκα η οποία, από ό,τι την ακούσαμε στη συνέντευξη, δούλευε σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, όπως η ίδια λέει, πήγε και το όνομά του βουλευτή του κυρίου Βελόπουλου να φτιάξει το κινητό τηλέφωνο για να μην χαθούν κάποια αρχεία. Εντόπισε, λέει, η ίδια τα συγκεκριμένο υλικό, το έδωσε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, επικοινώνησε με τον Βελόπουλο, που πήγανε και λέει το υλικό. Πράγματα εξωφρενικά, τα οποία μέσα, σύμφωνα με την καταγγελία αυτής της γυναίκας, λέει ότι υπήρχε ο βιασμός ανήλικων παιδιών. Και εδώ ρωτάμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι συγκλονιστικό, ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα? Ο κύριος Βελόπουλος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στον ελληνικό λαό αν ισχύουν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, είναι ψεύτικα. Θα πρέπει να βγει και να μιλήσει. Έχει χρέος, υποχρέωση αυτή την ώρα να βγει ο κύριος Βελόπουλος για να πει ισχύουν όλες αυτές οι καταγγελίες της γυναίκας, η οποία υπάρχει σε βίντεο και έχει δημοσιοποιηθεί, δημοσιευθεί. Είναι αληθινά αυτά τα οποία λέει η γυναίκα ή είναι οι ψέματα? Επειδή είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και όταν αναφέρεται κάποιος στο θέμα παιδεραστίας και παιδοφιλία, εδώ θα πρέπει και έχει υποχρέωση 100% ο κύριος Βελόπουλος να βγει και να μιλήσει. Θα πρέπει ο κύριος Βελόπουλος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Να πει ένα ψέμα. Ή να πει αυτό που πρέπει να πει. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουν περάσει αρκετές, πάνω από ένα 24ωρο με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, σχεδόν πες δύο μέρες, ο κύριος Βελόπουλος δεν έχει κάποια αντίδραση, κάποια αναφορά. Είναι καταδικάσει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Για παράδειγμα, ένας πολιτικός αρχηγός του λέγανε με δημοσιεύμα ότι βουλευτής του είναι παιδεραστής. Δεν θα έπρεπε να βγει ο αρχηγός του κόμματος να πει τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε, ρε? Δεν θα έπρεπε να βγει ο κύριος Βελόπουλος να πει τι είναι αυτά τα πράγματα? Μου κάνει εντύπωση η αφωνία του κύριου Βελόπουλου, που έχει υποχρεωμένος είναι να πάει να βγει και να απαντήσει. Να απαντήσει, να διαψεύσει, εφόσον είναι ψέματα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει αφωνία του κύριου Βελόπουλου σε κάτι τέτοιο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πάρα πολύ... που δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Εδώ μιλάμε για έγκλημα. Εφόσον ισχύουν όλα αυτά, μιλάμε για έγκλημα. Και θα πρέπει ο κύριος Βελόπουλος να δώσει απάντηση. Κατηγορείται, καταγγέλλεται σε δημοσιεύματα βουλευτής του.
δεν πρέπει να βγει για να απαντήσει. Ισχύουν τα δημοσίευματα ή δεν ισχύουν? Είναι αληθινά τα δημοσίευματα ή είναι ψεύτικα τα δημοσίευματα? Γιατί εδώ υπάρχει σε αυτή τη συνέντευξη αυτής της γυναίκας που κάνει καταγγελίες. Λέει ότι το υλικό το έχει στα χέρια του ο κύριος Βελόπουλος. Όπως επίσης λέει η γυναίκα ότι το έχει στείλει και σε δημοσιογράφους το συγκεκριμένο υλικό. Και ότι η ίδια φοβάται για τη ζωή της. Ειλικρινά σοκαριστικά τα όσα έχουν ακουστεί. Το θέμα εμείς ευχόμαστε να μην ισχύουν, αλλά δεν βλέπω τον κύριο Βελόπουλο, τον αρχηγό του κόμματος, το οποίο καταγγέλει η κυρία η συγκεκριμένη, ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει το υλικό αυτό στα χέρια του, για τον βουλευτή του, να κάνει κάτι. Ισχύουν αυτά που λέει η γυναίκα αυτή ή όχι? Θα πρέπει να δοθεί άμεσα μία απάντηση. Θα πρέπει άμεσα να δοθεί μία απάντηση. Για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Είμαστε σε μία χώρα που δυστυχώς βλέπουμε ότι η εγκληματικότητα και η σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων πρωταγωνιστεί. Και όμως από τον κύριο Βελόπουλο που έλεγε να τιμωρούνται ακόμα και με θανατική ποινή οι παιδεραστές, αν ισχύει κάτι τέτοιο, τι παιδεραστεί με στο κόμμα του, και εδώ γίνεται τεράστιο το θέμα. Θα πρέπει να βγει ο ίδιος και να μιλήσει. Να πει. Να το διαψεύσει πώς το δεις. Πρέπει να πάρει θέση. Και το κακό ότι δεν παίρνει θέση. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει. Δεν παίρνει θέση. Δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση να πει τι γίνεται. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί είναι ανατριχιαστικά αυτά τα οποία λέει η γυναίκα στη συγκεκριμένη συνέντευξη η οποία έχει μεταδοθεί από αρκετά μέσα. Στο οποίο σας ξαναλέω, συγκεκριμένη έλεγε ότι βουλευτής του κυρίου Βελόπουλου πρωταγωνιστεί σε βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση με βιασμό ανηλίκων. Και ότι αυτό το υλικό τα έχει δώσει, το έχουν παραδώσει το αφεντικό της στο εργαστήριο εκεί που επισκευάζανε τα κινητά τηλέφωνα, τα έχει δώσει στον κύριο Βελόπουλο για να κινηθεί νομικά, για να προστατευτούν τα παιδάκια. Ισχύουν όλα αυτά? Ο κύριος Βελόπουλος θα πρέπει να δώσει απάντηση. Θα πρέπει να δώσει απάντηση. Δεν ισχύουν. Να τη δώσει. Η αφωνία του κύριου Βελόπουλου σε κάτι τέτοιο πολύ σοβαρό δημιουργεί πολλά άλλα ερωτηματικά. Δεν μπορούν να σε λένε κλέφτη για παράδειγμα και να μην απαντήσεις όταν δεν είσαι κλέφτης. Δεν γίνεται να σε κατηγορούν για κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει και να το δέχεσαι και να μην αντιδράς. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση. Και αντίδραση θα είναι η δήλωση. Γι' αυτό καλούμε και απαιτούμε τον κύριο Βελόπουλο να ξεκαθαρίσει αν τα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα ισχύουν ή δεν ισχύουν. Έχουν πάει στα χέρια του συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό, ναι ή όχι? Γνωρίζει αυτά τα οποία λέει καταγγέλουσα, ναι ή όχι? Λέει ψέματα καταγγέλουσα. Θα πρέπει να μιλήσει ο κύριος Βελόπουλος. Να τα ξεκαθαρίσει. Εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να μείνουμε εδώ. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον κύριο Βελόπουλο. Μέχρι στιγμής όντως δεν υπάρχει καμία. Κυρία Νούρου, θα πρέπει να υπάρξει. Θα πρέπει να υπάρξει. Πάνε μια καταγγελία για το κόμμα. Για το κόμμα σου. Για βουλευτή του κόμματός σου. Ναι, θα πρέπει και να αναφέρω ότι το έχει και ο ίδιος το υλικό. Το έχει δει και το έχει στα χέρια του. Δεν θα έπρεπε να απαντήσει. Να μείνουμε εδώ, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε λίγο να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο, το Golden Plus κολαγόνο, για να έχουμε καλή ενέργεια, να λειτουργεί σωστά το ανασωπητικό μας σύστημα και φυσικά να έχουμε ένα λαμπερό δέρμα χωρίς προβλήματα. Δύο μπουκάλια Golden Plus λοιπόν θα γίνουν δικά σας μόνο με 39,90 και μην ξεχνάτε το μεγάλο μας δώρο, τη βιταμίνη B12, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στην καλή λειτουργία του νευρικού και του ανασωπητικού συστήματος. Πίνοντας καθημερινά το κολαγόνο μας και τη βιταμίνη B12, χτίζουμε ένα ισχυρό τείχος προστασίας στον οργανισμό μας απέναντι σε ιώσεις
σε κυριολογήματα και στις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα. Δύο μπουκάλια λοιπόν Golden Plus μόνο με 39,90, δώρο η βιταμίνη B12, τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, συνένζυμο κιουτέν και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι στον ειδικό δοσομετρητή δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε κάνοντας το χρήση κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus. Ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C,
Συνένζυμο κιουτέν και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς. Με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι στον ειδικό δοσομετρητή δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε κάνοντας το χρήση κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες. Κάνει για τους διαβητικούς. Δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus. Ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Παιδιά μου, κάνει πλάκα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να δούμε χαρά τι συνέβη με δύο παιδιά, ηλικίες 13 και 15 χρονών, οι οποίοι εμφανίζονται ως νονοί και εκβίαζαν 14χρονο παιδί. Έτσι ακριβώς, Ρούλα. Σαν επαγγελματίες νονοί δρούσαν 4 ανήλικοι Ρωμά, 2 15χρονοι, 1 14χρονος και 1 13χρονος, οι οποίοι εκβίαζαν από τις αρχές του Απριλίου έναν 14χρονο συμμαθητή τους στο 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων για να του παρέχουν προστασία από τους ίδιους, με απειλές για τη σωματική κοινότητα. Οι εκβιαστές, οι άγουροι εκβιαστές θα έλεγα, εξανάγκαζαν σχεδόν σε καθημερινή βάση το ανήλικο παιδί να τους δίνει το χαρτζιλίκι του και στο διάστημα που κράτησε η δράση τους, του είχαν αποσπάσει συνολικά 400 ευρώ. Ο 14χρονος δεν άντεξε όσα υπέμενε, αποφάσισε να καταγγείλει τους ανήλικους νονούς, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τους αστυνομικούς ασφάλειας. Τα κινητά τηλέφωνα των 4 παιδιών κατασχέθηκαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, ληστείας
και εκβίαση και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ιωαννίνων μαζί με τις μητέρες τους, οι οποίες συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Κύριε Μεταξά, θα ήθελα και το δικό σας το σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Τι να πει κανείς, έχουμε και βία ανηλίκων, έχουμε και τέτοια αδικήματα που στο παρελθόν δεν υπήρχαν ποτέ. Δηλαδή, εντός εισαγωγικών, να πουλάνε προστασία ανήλικη σε άλλον ανήλικο δεν έχει ξαναγίνει. Τέλος πάντων, πάλι καλά που την γλίτωσε ο ανήλικος με το χαρτζηλίκι του 400 ευρώ σε σύνολο. Από εκεί πέρα, βέβαια, θα ακολουθήσει η δίκη για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τώρα θα μου πείτε έτσι πως έχει γίνει η κοινωνία και οι γονείς όταν δουλεύουν νυχθημερών για το μεροκάματο, για το εβδομαδιάτικο, για το μηνιάτικο, τι προσοχή και τι επιμέλεια να δείξουν τα παιδιά, τα οποία βεβαίως πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, μπλέκουν με κακές παρέες και έχουμε όλα αυτά τα συμβάντα. Ας ελπίσουμε τέλος πάντων ο Θεός της Ελλάδας να επέμβει, να βάλει το χέρι του να μας γλιτώσει από όλες αυτές τις περιπέτειες, από αυτή τη μεγάλη εγκληματικότητα που ξεκινάς να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Αν στρίψεις σε κάποιο απόμερο στενό, αν μπει σε κάποιο ασανσέρ, αν σου τη στήσουν σε κάποια γωνία για να σε κλέψουν, για να σε ληστέψουν, για να σε χτυπήσουν. Τι να πω δηλαδή, απορώ πως οι Έλληνες πολίτες που στο παρελθόν είχαν κατακλείσει την πλατεία Συντάγματος ως αγανακτισμένοι με τα μνημόνια, δεν ξαναβγαίνουν πάλι στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για όλη αυτή την κατάσταση. Και σκέφτομαι πάρα πολύ τους γονείς που έχουν ανήλικα κορίτσια, που στην παλιά εποχή, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνανε σε κάποια πάρτι, σε κάποια κλαμπάκια να διασκεδάσουν με συμμαθητές, με φίλους, με τα αδέρφια τους, οι κοπέλες κτλ. Και δεν υπήρχε αυτή η αγωνία. Τώρα φεύγει ένα κορίτσι να πάει να διασκεδάσει, να βγει, ξέρω εγώ, και να περάσει η ώρα, να πάει 11, 12 κτλ. Και δημιουργείται μια τεράστια ανησυχία στους γονείς με όλα αυτά που καθημερινά βλέπουμε και τα παρακολουθούμε και από τις τηλεοράσεις, τα διαβάζουμε στα site, στις εφημερίδες, στα social media. Η αύξηση αυτή της εγκληματικότητας το έχουμε τερματίσει πια ως χώρα. Πρέπει... Γι' αυτό έχει το λεκός ορθόδοξο γερμός, νόμος και τάξη. Νόμος και τάξη, ρε Καμπούρη, βεβαίως. Ακριβώς, ακριβώς. Και να μπει ένα στόπ, κύριε Πρόεδρε, στην εγκληματικότητα. Γι' αυτό είμαστε εμείς και δύο δικηγόροι που συμμετέχουμε στο συνδυασμό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού υπό την ηγεσία τη δική σας και πιστεύουμε ότι και εμείς θα συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας στο να αποκατασταθεί ομαλότητα και να καταπολεμηθεί η μεγάλη αυτή εγκληματικότητα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να με αποδεσμεύσετε επειδή έχω μια υποχρέωση. Ναι, κύριε Μεταξά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και καλή επιτυχία στις εκλογές τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ πρέπει να πω το εξής, κυρία Λούρου. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός είναι αποκλεισμένος από πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Φοβούνται να ακούγονται οι αλήθειες που λέει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός. Και εδώ είναι στενάφορο, ειλικρινά. Και επαναρωτώ στον κύριο Χατζηνικολάου. Στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει το ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, είναι ιδιοκτήτης του Real FM, όπου εδώ ο κύριος Χατζηνικολάου είναι από τους ανθρώπους, ο οποίος και εκείνος μας έχει αποκλεισμένους, και αυτό ειλικρινά λέμε τι γίνεται εδώ. Δηλαδή είναι πραγματικά στενάχωρο να υπάρχουν, υποτίθεται, μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι, υποτίθεται, δίπλα στο λαό, υποτίθεται δίπλα στην ελευθερία και στην πολυφωνία, για να μην υπάρχει πολυφωνία. Εδώ είναι σοβαρά τα ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα δημοκρατίας. Δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιος αποκλεισμός. Και ξαναλέω, κύριος Χατζηνικολάου έχει φωνάξει όλα τα πολιτικά κόμματα στο ραδιοφωνικό του σταθμό Real FM να ακουστούν οι απόψεις. Στο μοναδικό πολιτικό κόμμα. Ενώ έχουμε πάρει 250.000 φορές τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό του κύριου Χατζηνικολάου
αρνούνται πεισματικά να υπάρχει εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ και να βγει για να μιλήσει. Εδώ βλέπουμε πώς πηγαίνει όλη η ιστορία. Εδώ βλέπουμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Φοβούνται και τρέμουν το λαϊκό ορθόδοξο αγερμό. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Για παράδειγμα, στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα που δουλεύει ο κύριος Χατζηνικολάου, τουλάχιστον ακούστηκε η φωνή μας. Και είναι προς τιμή του Αντένα που έδωσε βήμα σε όλα τα πολιτικά κόμματα, μεταξύ αυτών και του λαϊκού ορθόδοξου αγερμού. Πριν από λίγο ήταν στο δελτίο ειδήσεων του μεσημεριανού του Αντένα στην κυρία Σαράπου και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο ποινικολόγος. Υποψήφιος ευρωβουλευτής του λαϊκού ορθόδοξου αγερμού. Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα εγώ ο ίδιος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και τουλάχιστον ακουστήκαν. Στο ραδιοφωνικό σταθμό όμως οι ιδιοκτησίες του κυρίου Χατζηνικολάου μας πέταξαν να παίξουν. Δεν θέλουν να ακούσουμε. Όπως επίσης και τα τηλεοπτικά κανάλια. Είδατε στον τηλεοπτικό σταθμό Open να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος μας. Πουθενά. 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 Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται πράγματα απίστευτα. Όπως επίσης το απίστευτο ποιο ήταν. Ότι στις διακαναλικές συνεντεύξεις, που στην διακαναλική συνέντευξη που δώσαμε, όπου η κρατική τηλεόραση μας την είχε με εντολή άνωθεν, όπως είχαν πει, την είχαν αποκλείσει, εν τέλει μεταδόθηκε, εχθές, πότε τι μετέδωσαν τα υπόλοιπα κανάλια. 2,5 ώρα το πρωί και 3 το πρωί τα ξημερώματα, για να μην τη δει ο ελληνικός λαός. Ενώ στα πολιτικά κόμματα του συστήματος, τρέβαζαν σε ώρα prime time, σε ώρα που τη βλέπει ο κόσμος. Για να δείτε πώς λειτουργούν τα συστήματά τους. Για να δείτε πώς λειτουργεί το άθλιο όλο αυτό το πολιτικό σύστημά τους. Αποκλεισμένους μας έχουν. Αποκλεισμένους μας έχουν εμάς. Εδώ θα πρέπει να μπει ένα τέλος επιτέλους σε όλους αυτούς που υποτίθεται το παίζουν ότι είναι τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία είναι? Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζουν ότι ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός είναι έτοιμος να κερδίσει τη μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών και γι' αυτό το λόγο μας έχουν απομονωμένους και λέει ο νόμος κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, τα έχουν δημιουργήσει έτσι ώστε να μην μπορούμε να ακουγόμαστε. Δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να ακούγεται ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός. Και ξαναλέω, είναι λυπηρό για τη δημοκρατία όλο αυτό που γίνεται. Σου λέει, αμάν, αυτοί εδώ είναι έτοιμοι να μπουν. Τα ίδια είχαν κάνει στον Καμπούρη και στις περιφερειακές εκλογές. Ήμουν αποκλεισμένος και καταφέραμε και κερδίσαμε και μπήκαμε μέσα και κερδίσαμε τη μάχη για την περιφέρεια. Λες να γίνει το ίδιο, τους τρομοκρατεί αυτό. Δεν το θέλουνε. Παθαίνουν κολούμπλα. Έχουν τρελαθεί. Από όλα τα κόμματα, το μοναδικό κόμμα που το σύστημα δεν θέλει να βρίσκεται. Κόμμα. Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει κανένας τους τον λαϊκό ορθόδοξο αγερμό. Κανένας τους δεν θέλει το λαός. Κανένας τους. Κανένας τους δεν θέλει το λαός. Όμως εμείς με τη δύναμη του Θεού, μα πάνω απ' όλα και τη δύναμη των Ελλήνων, θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Ο αποκλεισμός μας φαίνεται, εγκαταγραφεί και είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο γίνεται. Να βάλουμε εδώ μια ολοκληρία. Γιατί σας λέω, είναι πολύ δυσάρεστο και στενάχωρο στην Ελλάδα της δημοκρατίας θα γίνονται όλα αυτά. Να γίνονται όλα αυτά και να βλέπεις ολόκληρα αφιερώματα. Τα οποία έχουν ανοίξει κάποιες τις τσέπες και πληρώνουνε. Ή τους θέλει το σύστημα μέσα. Και τους θέλει και υπάρχει αυτή η υπερπροβολή άλλων για να μην
να μην μπορέσουν για το δικό τους το μυαλό οι ψηφοφόροι να μάθουν τις απόψεις των πολιτικών κομμάτων. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμανός όμως έχει γράψει τη δική του ιστορία, έχει γράψει τη δική του ιστορία και δεν μας φοβίζουν. Το μήνυμα το στέλνουμε, φωνάξτε σε φίλους γνωστούς, πάρτε τηλέφωνο και πείτε λαός. Ο λαός, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμανός είναι εδώ δυνατός για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και ας υπάρχει όλη αυτή η θύμωση. Μένουμε εδώ και πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.